τη μέρα με την έλλειψη ρευστότητας που υπονομεύει την καθημερινή τροφοδοσία των ξενοδοχείων σε βασικά είδη τροφίμων, καθώς οι προμηθευτές ζητούν μετρητό, το οποίο όμως δεν υπάρχει. Προσδοκούν πλέον σε μια συμφωνία με στόχο να βγάλουν τα έξοδά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, βλέπουν όλεθρο και οριστική κατάρρευση του ελληνικού τουρισμού, που δύσκολα, όπως λένε, θα ορθοποδήσει. Την ίδια ώρα, 36 αεροπορικές εταιρείες μπλοκάρουν την έκδοση εισιτηρίων μέσω ελληνικών τουριστικών γραφείων λόγω οικονομικής επισφάλειας. Σε 36 ανέρχονται οι αεροπορικές εταιρείες που είτε κόβουν την πώληση εισιτηρίων μέσω ελληνικών τουριστικών πρακτορείων, είτε επιβάλλουν περιορισμούς στους τρόπους πληρωμής. Η Emirates, η Turkish Airlines, η Lufthansa, η Virgin, η Qatar Airways, ακόμη και εταιρείες όπως οι Βολιβιανές και οι Σιβηρικές Αερογραμμές, αποφάσισαν να μπλοκάρουν τη διάθεση εισιτηρίων από γραφεία και tour operators με έδρα την Ελλάδα, φοβούμενες πως δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν σε περίπτωση κατάρρευσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και λόγω των Capital Controls που έχουν επιβληθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Μερικές αεροπορικές εταιρείες μας έχουν κλείσει τα συστήματα και δεν μπορούμε να εκδώσουμε αεροπορικά εισιτήρια για λογαριασμό των πελατών μας. Δεν δέχονται να εκδίδουν οι πράκτορες αεροπορικά εισιτήρια μέσω του συστήματος BSP. Η τουριστική περίοδος φέτος έχει χαθεί. Ανεπιστρεπτή έχει χαθεί. Υπάρχουν πολλές αεροπορικές εταιρείες οι οποίοι δεν συναλλάσσονται με τουριστικά γραφεία, γιατί η IATA της Ελλάδος δεν μπορεί να στείλει τα χρήματα στο εξωτερικό, σε αυτή την έδρα των αεροπορικών εταιριών. Οι ξενοδόχοι επισημαίνουν ότι αν δεν είχαν προκύψει τα Capital Controls, η φετινή περίοδος θα ήταν χρυσοφόρος. Όμως τώρα η οικονομική ασφυξία πνίγει κάθε μέρα και περισσότερο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων είχαν από την προηγούμενη εβδομάδα επισημάνει τον κίνδυνο να ξεμείνουν από βασικές προμήθειες, όπως τα τρόφιμα, καθώς οι προμηθευτές τους απαιτούν μετρητό, το οποίο δεν υπάρχει. Το αδιέξοδο είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν υπάρχει plan B. Ξεφτελιζόμαστε, γινόμαστε ρεζίλοι σαν χώρα. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα που ζούμε και δεν έπρεπε να γίνονται μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, μας έφεραν οι κυβερνώντες σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση με κίνδυνο να καταστραφεί ο τουρισμός της Ελλάδος τουλάχιστον για φέτος. Είναι το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία των ξενοδοχείων. Οι προμηθευτές, και έχουν δίκιο, δεν μπορούν να δώσουν επιπιστώσεις. Εμείς δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε cash, επομένως βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Και το διέξοδο αυτό τελικά μεταφέρεται στους πελάτες μας. Εγώ πώς θα τροφοδοτήσω αυτούς τους ξένους τους οποίους έχω? Εμείς προσφέρουμε το 17% το ακαθαρίστο εθνικού προϊόντος και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο χείλος του γκρεμού. Κοντά στα προβλήματα τροφοδοσίας και η κάθετη μείωση των κρατήσεων για τους επόμενους καυτούς θερινούς μήνες. Στην περίπτωση των Ελλήνων, μάλιστα τουριστών, οι ακυρώσεις αγγίζουν το 70% σε κάποιους προορισμούς, ενώ πολλοί ζητούν πίσω τις προκαταβολές. Από σήμερα, ας πούμε, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, που παραδοσιακά είναι μήνες με μεγάλη κινητικότητα σε επίπεδο κρατήσεων, δυστυχώς είναι παγωμένα τα πράγματα. Οι Έλληνες, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι δυστυχώς αναβάλουν τις διακοπές τους. Άλλοι προσπαθούν να τις ακυρώσουν, άλλοι θέλουν να μεταθέσουν τις διακοπές τους για αργότερα. Και ενώ τα Χανιά είναι παραδοσιακός και αγαπημένος προορισμός για Έλληνες, αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο φυσικά μας απασχολεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ανάμεσα στα ξενοδοχεία και στους εμπόρους που έχουν την τροφοδοσία αυτών. Υπήρχαν λίγες προκρατήσεις από την ελληνική αγορά, κυρίως για το τέλος Ιουλίου και Αύγουστο. Στο 70% αυτών των προκρατήσεων έχουν ακυρωθεί, απαιτώντας τα χρήματά τους. Μείον 15% ήταν η σεζόν το Μάιο, λόγω της μείωσης της ρωσικής αγοράς και της αστάθειας στη χώρα. Τώρα έχει ξεπεράσει το 30% για τη σεζόν. Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο από εδώ και πέρα, που δεν υπάρχουν καινούργιες κρατήσεις. Οι ξενοδόχοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η φετινή χρονιά είναι ήδη χαμένη και προσδοκούν σε μια συμφωνία μόνο και μόνο για να βγάλουν τα έξοδά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, βλέπουν όλεθρο και οριστική κατάρρευση του ελληνικού τουρισμού, που δύσκολα θα ορθοποδήσει.